heavy casting, μια τεχνική που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στη χώρα μας. Ο λόγος που όλο και περισσότεροι ψαράδες ασχολούνται με αυτόν τον τρόπο ψαρέματος είναι τα μεγάλα ψάρια που πιάνονται, συναγρίδες, μαγιάτικα, μαύρα ψάρια και διάφορα άλλα αρπακτικά, ψάρια που χαρίζουν δυνατές μάχες και μοναδικές συγκινήσεις. Η εξέλιξη που έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια το ψάρεμα έχει δώσει τεράστιες δυνατότητες στον ψαρά που επιχειρεί από την ακτή. Και σε συνδυασμό με το ζωντανό δόλωμα, τα αποτελέσματα είναι μοναδικά. Τα δολώματα που χρησιμοποιούνται κυρίως για αυτή την τεχνική είναι ζωντανές σουπιές και καλαμάρια. Όσον αφορά τα καλαμάρια, λίγοι είναι αυτοί που έχουν την πολυτέλεια να τα χρησιμοποιούν, λόγω ότι είναι πολύ δύσκολη η μεταφορά τους και η συντήρησή τους, ενώ όσον αφορά τις σουπιές, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, αφού μπορούμε να τις ψαρέψουμε σχεδόν όλο το χρόνο, αλλά και να τις συντηρήσουμε αρκετά εύκολα. Έχοντας λοιπόν μία ζωντανή σουπιά δολωμένη σε μεγάλη απόσταση από την ακτή και σε αρκετά μεγάλο βάθος, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου χτυπήσει. Το θέμα που θα αναλύσω εγώ σήμερα είναι η αρματοσιά που χρησιμοποιούμε για να δολώσουμε τη ζωντανή σουπιά. Και όχι ακριβώς τον τύπο της αρματοσιάς, αλλά τους κόμπους που θα χρησιμοποιήσουμε για να την κατασκευάσουμε σωστά. Η κλασική αρματοσιά που χρησιμοποιείται από το μεγαλύτερο ποσοστό των ψαράδων είναι αυτή εδώ. Αποτελείται από τρία αγκίστρια, διαθέτει δύο αγκίστρια μπροστά τα οποία καρφώνονται στο κεφάλι της σουπιάς, έναν κόμπο που ενώνει αυτά τα δύο μικρά παράμαλα τον οποίο θα δείξουμε σήμερα, ένα σειρώμενο αγκίστρι πιο πίσω, έναν ακόμα κόμπο που ενώνει τα δύο νήματα και τελειώνει με έναν ακόμα κόμπο που δημιουργεί μια θηλιά για να συνδέσουμε το στριφτάρι. Οι κόμποι λοιπόν που θα σας δείξω αφορούν το δέσιμο των αγκιστριών με ίσιο κρίκο, το δέσιμο των αγκιστριών με λοξό κρίκο, αλλά και το διπλάρωμα του νήματος. Περίμενε. Τώρα. Άρα πως έχει πιαστεί. Κοίτα, άρα πως έχει πιαστεί και έχει και ψιλοσκιστεί. Βλέπεις. Πάμε λοιπόν να κατασκευάσουμε πρώτα τον μπάλωμαρ. Θα διπλαρώσουμε το νήμα μας περίπου 10 εκατοστά. Θα περάσουμε την άκρη μέσα από το γρίκο του αγκιστριού και θα δημιουργήσουμε έναν απλό κόμπο. Έπειτα θα περάσουμε όλο το αγκίστρι μέσα από τη θηλιά που είναι στην άκρη και θα τραβήξουμε σιγά σιγά ώστε να σφίξει ο κόμπος. Ένα-ένα τα νήματα, πρώτα το μεγάλο και έπειτα το μικρό και στο τέλος και τα δύο. Και ο κόμπος είναι έτοιμος. Το μόνο που μας μένει είναι να κόψουμε την άκρη.
Η κατασκευή του Uni είναι επίσης πολύ εύκολη υπόθεση. Θα περάσουμε την άκρη του νήματος για 10 εκατοστά περίπου μέσα από τον γλύκο του αγκιστρίου. Θα κρατήσουμε τα δύο νήματα ενωμένα ακριβώς πάνω από το αγκίστρι και θα δημιουργήσουμε μία μικρή θηλιά, την οποία θα κρατήσουμε και αυτή ακριβώς πάνω από το γλύκο του αγκιστρίου. Έπειτα με την κοντή άκρη θα περάσουμε 3 φορές μέσα από τον κύκλο. Και θα τραβήξουμε για να σφίξει ο κόμπος. Αν παρατηρήσετε, ο συγκεκριμένος κόμπος, όσο τραβάμε το παράμαλο, τόσο περισσότερο σφίγγει. Πάμε να δούμε λοιπόν πως θα κατασκευάσουμε έναν κόμπο Uni πάνω σε ένα αγκίστρι με στραβό κρίκο, το οποίο θα το δώσουμε πάνω στον κορμό του. Θα περάσουμε την άκρη του νήματος μέσα από την τρύπα του αγκιστρίου για περίπου 15 εκατοστά και θα δημιουργήσουμε έναν κύκλο πάνω στον κορμό του. Θα ξεκινήσουμε με το κοντό παράμαλο και θα περνάμε μέσα από τον κρίκο του αγκιστρίου τυλίγοντας τον κορμό του περίπου 6 με 7 φορές. Προσέχουμε οι σπίρες να είναι η μία δίπλα στην άλλη και να μην καβαλάνε. Και αφού τελειώσουμε, κρατάμε την κοντή άκρη και τραβάμε τη μακριά άκρη μέσα από την τρύπα ώστε να σφίξει ο κόμπος. Τραβάμε να κολλήσει ο κόμπος στον κρίκο και σφίγγουμε γερά. Αν θα παρατηρήσετε, έχουμε έναν εξαιρετικό κόμπο ο οποίος κρατάει το αγκίστρι από τον κορμό και όχι από τον κρίκο. Ο απλός τυλιχτός είναι ένας κόμπος που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι ψαράδες για να δέσουν ένα αγκίστρι με παλέτα. Τον ίδιο ακριβώς κόμπο θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς για να δέσουμε ένα αγκίστρι με λοξό κρίκο. Θα φέρουμε τις δύο άκριες του νήματος τη μία δίπλα στην άλλη και θα τις τοποθετήσουμε πάνω στον κορμό του αγκιστρίου. Με την άκρη του νήματος που προέρχεται από τη μεριά που είναι ο κρίκος του αγκιστρίου, θα τυλίξουμε 6 με 7 φορές τον κορμό του. Θα τραβήξουμε την κοντή άκρη ώστε να σφίξει ο κόμπος. Και τέλος θα περάσουμε την μακριά άκρη του παράμαλου μέσα από την τρύπα. Το μόνο που απομένει είναι να σφίξουμε γερά και να κόψουμε το ξεύτι. Είναι πιο ελαφρύ τώρα. Δεν πειράζει, μη σταματάς. Το έχεις σκάσει το ψάρι. Πάμε, σταμάλε. Έλα. Έλα, γυάλισε, γυάλισε. Έλα, σαν, έλα, σαν.
Έλα σε φάνε. Άστα, άστα, πώς είναι, άστα, πώς είναι. Το φάνω, κοίτα. Ένα φάνω αυτός. Δεν θα το πιστέψεις. Τι. Είναι πιασμένο σε άλλη αρματοσιά. Άντε. Έχει κι άλλα κυστήρια πάνω. Για λίγο από εκεί. Αυτή η αρματοσιά δεν είναι δικιά μου. Να, ούτε αυτά τα κύστα είναι δικά μου. Για από εκεί πάμε, ναι. Ούτε αυτά είναι δικά μου. Να τα δικά μου, εδώ είμαστε στο σώμα. Έπιασες εσύ εμάς. Και πάνω. Δώσε και τα κύστρια. Κουτάκι, δώσε. Ε, όχι. Ούτε αυτό το ψάρι είχα δολώσει. Πρόσεχε, πρόσεχε, απ' την ουρά. Πρόσεχε, μια χαδερία να αγγίστε. Γύρω από εδώ, γύρω το ψάρι. Μπράβο. Μπράβο, ρε Σαββάνε, μπράβο. Έχοντας δέσει από ένα γκίστρι στις δύο άκρες του νήματος, πάμε να δούμε τι κόμπους μπορούμε να κατασκευάσουμε για να διπλαρώσουμε το νήμα μας. Οι κόμποι που θα πραγματοποιήσουμε για να διπλαρώσουμε το νήμα είναι δύο. Ο ένας είναι κοντά στα δύο μικρά παραμαλάκια που είναι τα δύο αγκίστρια και ο δεύτερος μετά το σειρώμενο. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τον κόμπο διπλού γιούνι. Θα κρατήσουμε στο σημείο που θέλουμε να δημιουργήσουμε τον κόμπο τα δύο νήματα μαζί και θα δημιουργήσουμε μία θηλιά. Έπειτα θα πάρουμε την άλλη άκρη του νήματος και θα την περάσουμε τρεις φορές μέσα από τη θηλιά. Τρεις. Θα πάμε τον κόμπο εκεί ακριβώς που θέλουμε και θα σφίξουμε. Τραβάμε και τις τέσσερες άκρες πολύ σφιχτά και ο κόμπος είναι έτοιμος. Έπειτα θα περάσουμε το σειρώμενο αγκίστρι και εκεί που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε το δεύτερο κόμπο θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μία θηλιά και θα περάσουμε τρεις φορές από μέσα την άκρη. Το μόνο που μας μένει είναι να δέσουμε το σημερώμενο αγκίστρι και η αρματοσιά μας είναι έτοιμη. Πάμε να δούμε πώς θα διπλαρώσουμε το νήμα αυτή τη φορά με τον κόμπο του Spider. Κρατάμε μέσα στη χούφτα μας τα δύο αγκίστρια και δημιουργούμε μία θηλιά του διπλαρωμένου νήματος την οποία κρατάμε με τον αντίχειρα. Τυλίγουμε τρεις φορές το διπλαρωμένο νήμα πάνω στο δάχτυλό μας και περνάμε την άκρη μέσα από τη θηλιά. Ξεκινάμε, τραβάμε και όπως παρατηρείτε ξετυλίγεται το νήμα από το δάχτυλό μου και έτσι δημιουργείται ο κόμπος. Σφιγγούμε καλά και ο κόμπος είναι έτοιμος. Θα περάσουμε το σειρώμενο αγκίστρι μέσα από το νήμα και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα κάνουμε μία θηλιά, θα τυλίξουμε τρεις φορές
στο δάχτυλό μας και θα περάσουμε από μέσα από την τρύπα. Είναι πολύ σημαντικό να ξετυλίγεται ομοιόμορφα το νήμα από το δάχτυλό μας, ώστε να μας βγει και σωστός ο κόμπος. Σφίγγουμε καλά και ο κόμπος είναι έτοιμος. Το μόνο που μας μένει είναι να κόψουμε τη μία από τις δύο άκριες του νήματος στον δεύτερο κόμπο που έχουμε πραγματοποιήσει για το διπλάρωμα του παράμαλου. Και η αρματοσιά μας είναι έτοιμη. Πιστεύω με τους κόμπους που σας έδειξα να σας βοήθησα για να κατασκευάσετε σωστές αρματοσιές. Επειδή στη συγκεκριμένη τεχνική οι πιέσεις που δέχονται τα εργαλεία μας είναι πάρα πολύ μεγάλες, θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί ώστε να μην χάσουμε κάποιο ψάρι από δικό μας λάθος. Αν θα χάσουμε ένα τέτοιο ψάρι, σίγουρα θα μας πονέσει πάρα πολύ. Όσο δυνατό και να είναι το νήμα που χρησιμοποιούμε, αν δεν δέσουμε σωστά τα αγκίστρια μας, κάποια στιγμή θα έχουμε πρόβλημα. Λες και γαμάμε παρτούσα είναι ρε μαλάκα. Τρόμπα ρε Γιώργο, τρομπερνέτο για να του παίρνει. Τώρα μέτρα ρε φίλε. Ναι ρε, αφού έρχεται τώρα. Ας πάμε μαζί, μαζί. Ας πάσουμε ένα. Κρά το καλάμι. Περίμε γιατί γύρισε το μηχανάκι ρε. Ρε εσύ δίνουμε το κυλικό με το καλάμι να βοηθάς. Πού είναι το φερμολότο όμως ρε. Θα παναβγεί. Έρχεται, έλα πάμε. Θα έχεις θέματα, θα πάει στη σημαδούρα ε. Ναι, από εδώ έρχεται. Θα πάει και σημαδούρα. Θα πιάσει και αυτά, θα γίνουμε μπουρδέλο. Πάμε. Πάμε τώρα και τι. Έλα, το έχεις φέρει, εσύ το έχεις πάρει τώρα. Έρχεται έξω το κολόψαρο. Φέρ' το να δούμε τη σκάτα, είναι το γαμημένο. Πάμε. Πάρε. Πάμε. Πάει δεξιά πάλι. Ξανάρχεται, πάμε από εδώ, από εδώ. Πάει δεξιά πάλι. Ρε εσύ δεν γίνεται, πώς αλλιώς θα το φέρεις το ψάρι έξω ρε Γιώργο μου. Με τρομπιές πάμε, εσύ μόνο εγώ, όταν κατεβαίνω παίρνει, μπράβο. Πάμε. Πάμε κάτω. Περίμενε, πάρε, πάρε. Πάμε. Πάμε. Πάρα να πλούες, έλεγε να πεθάνεις, θα πάθει και να κοπεί. Αλλά και αυτό είναι ψάρεμα τώρα, δεν είσαι τώρα. Αλλά και αυτό είναι σούπα, σούπερ σετ. Έλα, έλεγε, πάει όλο δεξιά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μάζευε, τρόμπαρε το τώρα. Τουλάχιστον ξέφυγες από τη σημαδούρα. Ξέφυγες από τη σημαδούρα, λέω. Πάρ' το, πάρ' το, πάρ' το γρήγορα. Έφτιαξε το πρώτο, να ξέρεις. Περίμενε γιατί έχει περάσει. Ωραία μαλάκα, πόσο είναι αυτό. Τέτοιο είχαμε πάρει και εμείς την άλλη φορά. Λέει είναι πολύ μεγάλο. Γιωργάρα, μπράβο, πάντως το βγάλεις. Για να σε δω πώς θα το βγάλεις έξω τώρα. Καλά. Περίμενε, κοίτα εδώ. Έχει πρέπει να το περάσουμε από μέσα. Τι είναι. Καλάμι. Το πτώμα. Ναι ρε εσύ, άντε, 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 τι γίνεται μαλάκα, να βγάζει κολόψαρο μαλάκα, μας έχει μπουρδέλο, μας έχει κάνει. Κάτσε και δεν μπορούμε. Έλα ρε, τι είναι, σιγά το ψάρι που βγάλεις, κουράστηκες. Πόσο να είναι αυτό, πόσο το κόβει. 50 σίγουρα. Κάνε να το σηκώσει και θα καταλάβεις. Θα μου πεις έχω σηκώσει σακιά. Καλά, κοίτα μου σκαρφώσει καμία με την ουρά και σε αφήσει ξέρω. Δεν έχει φίλε, τίποτα, σαν δεν έχει κέντρι, ρε. Το βγάλα. Πω πω πω. Τρελαίνεται. Δεν μπορεί να φύγει το χαζό. Θα φύγει ρε, ασυνέλη τώρα. Ναι, σοκ. Γιωργάρα μου, ευτυχώς που ήμουν εγώ εδώ.